Οποιαδήποτε λύση στην κρίση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας πρέπει να περάσει από την Ευρώπη, δήλωσε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν από το Παρίσι, όπου είχε συνομιλίες με τον Εμμανουέλ Μακρόν με αφορμή την έναρξη της Γαλλικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο Γάλλος Πρόεδρος είπε από την πλευρά του ότι η Ευρώπη πρέπει να καθίσει στο τραπέζι με όλους τους ενδιαφερόμενους. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρθηκε και στις ραγδαίες εξελίξεις στο Καζακστάν. Παρακολουθώ την κατάσταση στο Καζακστάν με μεγάλη ανησυχία. Τα δικαιώματα και η ασφάλεια των πολιτών είναι απαραίτητα. Πρέπει να διασφαλιστούν και καλό να μπει τέλος στη βία και να επικρατήσει αυτοσυγκράτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να στείλει βοήθεια όπου είναι δυνατόν. Ο Εμμανουέλ Μακρόν τάχθηκε υπέρ μιας ειλικρινούς και συντονισμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής απέναντι στη Ρωσία. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μιλήσει με τη Ρωσία. Ο διάλογος δεν σημαίνει υποχωρήσεις. Ο διάλογος σημαίνει καταρχάς εκτίμηση των διαφωνιών και προσπάθεια οικοδόμησης του μέλλοντος. Έχουμε τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν λόγω της Ουκρανικής κρίσης και της εισβολής του 2014. Διατηρούνται, αλλά χρειαζόμαστε ένα διάλογο με τη Ρωσία, η οποία από άποψη γεωγραφίας και ιστορίας είναι ένας κρίσιμος παίκτης για αυτή την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική που πρέπει να οικοδομήσουμε. Η σχέση με τη Ρωσία είναι ένα από τα ζητήματα που διχάζουν τα κράτη-μέλη. Παρά τον υπέροχο γαλάζιο ουρανό στο Παρίσι και τις φανφάρες, καθώς η Γαλλία, ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλαμβάνει την προεδρία του μπλοκ, το έργο του Εμμανουέλ Μακρόν και της ομάδας του θα βρεθεί αντιμέτωπο με προκλήσεις και η διάθεση πίσω από τις κλειστές πόρτες θα είναι κάποιες φορές δυσάρεστη τους επόμενους 6 μήνες. Maeve McMahon, Euronews, Paris.